Τώρα της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεεργασίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και η απειλή για τη δημόσια υγεία. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων έχει εκδώσει έναν οδηγό πρόσφατα εφαρμογής της τηλεεργασίας για τα μέλη του. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε το Διευθυντή Ενημέρωσης του ΣΕΦ, τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο. Να τον δούμε. Καλησπέρα, κύριε Βέργαδε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας, διότι είναι μια προσπάθεια και ο κόσμος να μην χάσει την εργασία του, αλλά και η υγεία πάνω απ' όλα των εργαζομένων, έτσι ώστε να προστατευτεί, έτσι. Τηλεεργασία λοιπόν, τι μας λέει αυτός ο οδηγός? Βγάλαμε μια έκδοση η οποία είναι ένας πρακτικός οδηγός για την τηλεεργασία. Είναι εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται πλέον ευρέως από την πλευρά των επιχειρήσεων και κυρίως σε τομείς, κλάδους και θέσεις τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις βεβαίως. Είναι βασικά βήματα για την εφαρμογή της από την πλευρά των επιχειρήσεων. Θα λέγαμε ένας οδηγός, σε εισαγωγικά, να μου επιτρέψετε την έκφραση, για φροντάριτες, που κατά βάση αναδεικνύει βήματα τα οποία μπορεί κανείς να ακολουθήσει ώστε να μπορέσει να δουλέψει από το σπίτι. Η τηλεργασία είναι ουσιαστικά η εργασία από απόσταση. Αυτό σημαίνει το τηλε, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε η τηλεργασία στη φαρέτρα επιχειρήσεων μέχρι πρότινος, αν και η Ελλάδα ήταν πίσω στην εφαρμογή αυτού του εργαλείου. Ήμασταν οι τακτικά τηλεργαζόμενοι στη χώρα μας γύρω στο 5%. Α, τόσο χαμηλά, Η Δανή και η Βόρεια Ευρώπη κυρίως, που έχει χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, ήταν περίπου, η Δανή ήταν 1 στους 5, στο 20% περίπου. Αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στις έκτακτες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Θα βοηθήσει και βοηθά στην συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας. Είναι απλό, δεν θέλει κάποια πράγματα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι εύκολο για κάποιον που δεν έχει πολλές γνώσεις τεχνολογίας, έτσι, να λειτουργήσει? Σίγουρα χρειάζεται από την πλευρά του εργοδότη του, από την πλευρά της επιχείρησης, να βοηθηθεί και να προετοιμαστεί καλά ο εργαζόμενος με τα αντίστοιχα τεχνολογικά μέσα. Χρειάζεσαι έναν υπολογιστή, χρειάζεσαι μια καλή σύνδεση. Όλοι στα σπίτια μας έχουμε συνδέσεις αυτή τη στιγμή, και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτική, και αυτό είναι ένα σημείο που το λέμε, όσον αφορά τα θέματα της ασφάλειας δεδομένων. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι χρειάζεται μια ανακατανομή, αν θέλετε, των καθηκόντων, των ρόλων. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεσαίες και μικρές, θα το κάνουν υποπίεση, αν θέλετε. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να έχουμε ξεκαθαρισμένους ρόλους, καθήκοντα και υπευθυνότητες στους εργαζόμενούς μας, σε συνεννόηση πάντα με τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού εκεί που εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση το εργαλείο της τηλεεργασίας, όπως επίσης και άλλα εργαλεία που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, όπως είναι εν πάση περιπτώσει οι τηλεδιασκέψεις, υπάρχουν εργαλεία που είναι δωρεάν και προσφέρονται στο ίντερνετ, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε πράγματα από απόσταση και να βελτιώσουμε με αυτόν τον τρόπο στις κανονικές συνθήκες την παραγωγικότητά μας. Σήμερα, στις έκτακτες συνθήκες που ζούμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Χρειάζεται να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας με την οικογενειακή ζωή. Σωστά. Είναι προφανές ότι δεν είναι απλό. Είναι υποχρεωμένοι πολλοί να το κάνουν, και εργαζόμενοι υποπίεση, αν θέλετε, σε αυτή την. Αλλάζουν και οι συνήθειές μας, κύριε Βέργαδο, έτσι δεν είναι? Αλλάζουν, αλλά μας αλλάζει τα πάντα. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος ότι θα το αξιοποιήσουμε το εργαλείο και θετικά. Σας θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια δεν κάναμε καν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σωστά. Και όμως αυτή τη στιγμή κάνουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν, αν θέλετε, και στις μικρότερες ηλικίες. Και κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Πού μπορεί να βρει κάποιος αυτό το εργαλείο και να ενημερωθεί? Μπορεί να μπει στη σελίδα του ΣΕΒ στο διαδίκτυο www.sev.org.gr. Είναι ο πρακτικός οδηγός για τηλεργασία, όπου έχει, θα λέγαμε, tips, δηλαδή καλές συμβουλές, πρακτικές συμβουλές για να μπορεί κανείς να ξεκινήσει. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι η εφαρμογή του προϋποθέτει μια μετάβαση από ένα καθεστώς ελέγχου σε ένα καθεστώς, ή σε ένα πλαίσιο πιο σωστά, αμοιβές εμπιστοσύνης, κύριε Θεοδόση, γιατί αυτό είναι και το κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του. Προαπαιτεί, αν θέλετε, μια αλλαγή κουλτούρας, μια αλλαγή, αν θέλετε, συμπεριφοράς,
που πιστεύω ότι θα συμβεί. Φαντάζομαι και τα μέλη σας είναι πλήρως ενημερωμένα όσο μπορείτε στο μέτρο του δυνατού για να. Από αυτά βεβαίως οργανωμένες επιχειρήσεις το εφαρμόζουν από καιρό, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε πολλά μέλη. Το 70% των μελών του ΣΕΠ είναι μεσαίες επιχειρήσεις, για να σας δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους. Το χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Και σε αυτή την περίπτωση αξιοποιούν και την πρόνοια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 11ης Μαρτίου, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα εργαλείο, όπως επίσης όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας στο μέτρο του δυνατού. Και είπαμε να μην χάσει ο κόσμος τη δουλειά του, οι εργαζόμενοι, και να προστατευτούμε όλοι, να προστατεύσουμε την υγεία μας με ακριβώς αυτό το εργαλείο. Αν θέλετε, κάτι που διατύπωσε και χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Τόντρος Φέσας, σε μια ανακοίνωση που βγάλαμε, που έχει να κάνει με το να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αδιαπραγμάτευτο στοιχείο, και από εκεί και πέρα βεβαίως και το θέμα της διατήρησης των θέσεων εργασίας σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Λοιπόν, κύριε Βέργαδο, να είστε καλά, ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Θεοδόση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη σε όλους.